θυσίαν την εν Θεόν πίστος Θεό, ως θύμα ευπροσδεκτόν προς αν είναι χθισαυτόν, αθλίσεως ανθράξιν, ο Θεός ιερέα και στερών αθλοφόρων, έδειξε σε ο Κτίστης χαρισμάτων παμίων. Εξών και ημιν παράσχου ιερομάρτης παυνούτιε, Ασκήσε ω να μα καταρδευτεί στην ψυχή. Μαρτύρον έξι στραψά. μαρμαρίγας φωταυγή. Σοφέ αγαθά αγγελέ. Ο Ακριβώς διαπρέψας εις χεινάς τους εξαγάρ, των Χριστών Μεγαλύνας. Αυτόν ουν ως Ιωμάρτης ημίνη 19 Απριλίου Παφνουτίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου και Φιλίππας Σοκράτους και Διονυσίου των Μαρτύρων Γεωργίου Πισιδίας του Ομολογητού Τρίφωνος Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου Ιεροσολύμων Σιμεών Οσίου του Μονοχίτονος Αγαθανιέλου Νεομάρτυρος του Εσφυγμενίτου ο Άγιος Ιερομάρτης Παφνούτιος, ο Ιεροσολυμίτης, έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Όταν αυτό κήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών, ο επίσκοπος Αριανός ξεκίνησε για να συλλάβει τον Παφνούτιο μέσα στις ερημιές της Αιγύπτου όπου ζούσε. Αλλά αυτός έρχεται και συναντά μόνος του τον Αριανό που διέταξε να βασανιστεί ο Παφνούτιος επιτόπου ξέσχισαν τις σάρκες του μέχρι σημείου να φαίνονται τα θειά του. Ο Παφνούτιος προσευχήθηκε και εντελώς θαυματουργικά οι πληγές του έκλεισαν με αποτέλεσμα να πιστέψουν στον Χριστό και οι δύο στρατιώτες που τον βασάνισαν. Ο Αριανός αποκεφάλισε τους δύο στρατιώτες και έλαβαν τον Στέφανο του μαρτυρίου. Τον δε Παφνούτιο τον έριξε στην φυλακή. Εκεί συνάντησε 40 προκρίτους που κατάφερε να τους κάνει χριστιανούς. Το έμαθε όμως ο Αριανός και οργισμένος τους έκαψε όλους ζωντανούς. Αλλά ο Παφνούτιος με θαύμα έγινε άφαντος από τα μάτια του. Και εν τω μεταξύ έφερε πολλούς στην χριστιανική πίστη και παρουσιάζεται μόνος του τον Αριανό που διέταξε να τον κομματιάσουν. Και ενώ ο Αριανός πήγαινα να τον δει κομματιασμένο νεκρό, τα κομμάτια του σώματός του ενώθηκαν και ο Παφνούτιος ζωντανός μπροστά του του λέει «Με γνωρίζεις, Αριανέ, όλα αυτά τα περιεμέ θαυμάσια πραγματοποιεί ο Κύριός μου η Ιησούς Χριστός για να ελεγχθεί η ασέβειά σου, δια να ότι πολεμών προς Αυτόν λακτίζεις προς κέντρον, για να καταλάβεις ότι λατρεύει κουφά και τυφλά είδωλα, κατασκευασμένα από ύλη ανέστητον. Το θαύμα έγινε αφορμή να πιστέψει στο Χριστό ένα ολόκληρο τάγμα στρατιωτών. Στην απελπισία του ο Αριανός έστειλε τον Παφνούτιο στη Ρώμη, όπου μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο. Ο Όσιος Σιμεών, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους, καταγόταν από τα μέρη της Θεσσαλίας και υπήρξε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου κατά τον 16ο αιώνα. Από το Άγιον Όρος πήγε στα μέρη της Ζαγοράς του Πιλίου, του Ευρύπου, των Αθηνών και της Λαρίσης, όπου εδίδασκε τον λαό έπειτα αποσύρθηκε σε ένα όρος της Ζαγοράς που ονομαζόταν Φλαμούριον. Έκτισε μονή στο όνομα της Αγίας Τριάδος και μόνασε εκεί με μερικούς χριστιανούς. Έπειτα μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για κάποιες υποθέσεις και κοιμήθη εκεί. Ο Άγιος Νεομάρτης Αγαθάγγελος ο Εσφιγμενίτης. Πατρίδα του ήταν η Θράκη. Ο πατέρας του ονομαζόταν Κωνσταντίνος, η δε μητέρα του Κρυσταλία. Κατά κόσμον ονομαζόταν Αθανάσιος. Σε νεαρή ηλικία εργαζόταν σε τουρκικό πλοίο και ο πλοίαρχος τον πίεζε να δεχθεί τον μουσουλμανισμό. Κάποια μέρα ο πλοίαρχος αυτός τον μαχαίρωσε για εκφοβισμό και ο μάρτυρας για να αποφύγει τους συνεχείς εκφοβισμούς εξισλαμίστηκε. Μετανοημένο όμως που πρόδωσε το Χριστό και ασπάστηκε τον Μωαμεθανισμό, ανεχώρησε αργότερα στο Άγιο Νόρο και εισήλθε στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Και εκεί έγινε δεκτό από τον ηγούμενο Ευθύμιο. Εκάρι μοναχό και ονομάστηκε Αγαθάγγελο. Εκεί συγχρόνω πήρε και την απόφαση του να μαρτυρήσει για το Χριστό. Γι' αυτό ανεχώρησε από το Άγιο Νόρο και πήγε στη Σμύρνη, όπου δημόσια αποκήρυξε τον μουσουλμανισμό. Τελικά, ομολογώντας τον Χριστό, είπε στη μαρτυρικό θάνατο με αποκεφαλισμό στις 19 Απριλίου του 1818, ημέρα Σάββατο, ώρα Πέμπτη και σε ηλικία 19 χρονών. Ο λαός της Μύρνης αγόρασε το λείψανο του νεομάρτυρα και το μετέφερε με τιμές στον ναό του Αγίου Γεωργίου. Το λείψανό του ενταφιάστηκε στον τάφο του Αγίου Νεομάρτυρος Δήμου, που μαρτύρησε στη Σμύρνη το 1763. Η Αγία και θαυματουργή κάρα του Νεομάρτυρα Αγαθαγγέλου, καθώς και το δεξί του χέρι, το δεξί του πόδι και μία πλευρά του, αποδόθηκαν στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου το 1844. Ο Άγιος Θεόδωρος από την Πέργη της Παμφυλίας και οι Άγιοι Σοκράτης και Διονύσιο οι στρατιώτες. Έζησε στα χρόνια του βασιλέως Αντωνίνου, 138 έως 161 μετά Χριστόν και ηγεμόνα της Παμφυλίας Θεοδότου. Καταγόταν από την πέργη της Μαμφυλίας και ήταν πολύ ευσεβής. Από τον ζήρο του για την ευσέβεια κατέστρεφε είδωλα, ξώανά και ειδωλολατρικούς ναούς. Συνελήφθη όμως και υπέστη πέστη φρικτά βασανιστήρια. Τον άπλωσαν σε πυρακτωμένη σχάρα και έπειτα τον έδεσαν πίσω από άγρια άλογα, τα οποία τον έσυραν σε μεγάλη ανώμαλη εδαφική απόσταση» κατόπιν τον έριξαν μέσα στο καμίνι της φωτιάς, μαζί με τους δύο στρατιώτες που είχαν πιστέψει στο Χριστό, τον Σοκράτη και τον Διονύσιο. Στη συνέχεια τον φυλάκισαν και τελικά τον σταύρωσαν και τον τρύπησαν με βέλη. Και μετά από τρεις ημέρες αγωνιωδών βασανιστηρίων επάνω στο σταυρό, παρέδωσε στο Χριστό την μακαρία ψυχή του.